λειτουργήσουν και δουλεύουν τις μισές μέρες όσον αφορά τους γιατρούς και τις μονές εφημερεύουν, τις δικές δεν εφημερεύουν. Μία παιδεία που στο νομό μας τα τελευταία χρόνια και με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας έφυγαν τμήματα και από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγιο. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα δεν μιλάει κανένας. Ένα άλλο ζήτημα που αυτή τη στιγμή έχει γίνει αποξήνωση, θα έλεγα, είναι δεν υπάρχουν ελτά στο νομό. Παραδείγματο χάρη στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Πανετόλιο, το ΠΑΠ, την Πάλαιο, τη Ματαράκια, την Κατούνα, στον Πλάτανο Αυτοκτία. Οι άνθρωποι αυτοί τη υπαίθρου αυτή τη στιγμή μετακινούνται με ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία και τη πολιτική τη. Θα πάω σε ένα άλλο όμω πολύ, πολύ κύριο θέμα που αναφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πλήττεται με την κατάργηση του πρωτοδικείου μεσολογίου όπως και ερευνητικών στον νομό. Αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, επιμελητήρια, δεν είδαμε να ασκήσουν την πίεση που έπρεπε στην κεντρική εξουσία. Εμείς σήμερα εδώ το ζητάμε να καταθέσουν τροπολογία για τη διατήρηση του πρωτοδικείου μεσολογίου στον νομό, όπως και όλες τις άλλες δομές που αφορούν τα ερημοδικεία στον νομό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο βουλευτής που βρίσκεται στην αίθουσα, ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως και την ολοκληρωτική ομάδα, θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια εάν η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές της στηρίξουν την τροπολογία.